Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε στο κανάλι των Gearheads. Όπως βλέπετε, μια σακούλα Cosmote ήρθε σήμερα στο στούντιο και με δεδομένο ότι σήμερα είναι η μέρα που κυκλοφορούν τα νέα Note 20 της Samsung, μπορείτε να φανταστείτε ίσως τι έχει μέσα η σακούλα. Η Cosmote εξηγήθηκε και μας έστειλε και τις δύο συσκευές, Note 20 λοιπόν και Note 20 Ultra 5G. Δύο τηλέφωνα για άλλη μια φορά στη σειρά Note 20. Το Note 20 είναι το οικονομικό μοντέλο, το οποίο στην ελληνική αγορά έχει 999 ευρώ για την έκδοση με τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου. Βασικά υπάρχει μόνο μία έκδοση, δεν κυκλοφορεί άλλη. Ενώ το Note 20 Ultra 5G είναι στα 1350 ευρώ για την έκδοση με τα 256 GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ υπάρχει και μεγαλύτερη έκδοση με 512 GB, η οποία φυσικά είναι πιο ακριβή. Φυσικά η Samsung έχει φροντίσει ώστε να διαφοροποιήσει και περαιτέρω τις συσκευές της για να δικαιολογήσει την διαφορά τιμής, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Όπως βλέπετε, οι δύο συσκευές είναι σφραγισμένες, οπότε θα τις ανοίξουμε παρέα να δούμε τι έχουν μέσα τα περιεχόμενα. Αποστόλη, με ποια λες να ξεκινήσω? Κώστα, λέω να πάμε με το Note 20. Ωραία, λοιπόν, αφήνω λίγο το Note 20 Ultra στην άκρη, να ξεκινήσω να ανοίξω το κουτάκι του Note 20. Εδώ φιδωλεί η συσκευασία της Samsung, δεν λέει πολλές λεπτομέρειες. Το μόνο που βλέπουμε είναι ότι είναι Dual SIM συσκευή και ότι έχουμε την απόχρωση την Mystic Grey. Δεν λέει και πολλά άλλα πράγματα. Πάμε να ανοίξουμε το κουτάκι. Το πρώτο πράγμα που με καλωσορίζει είναι η συσκευή. Βέβαια, όπως βλέπω εδώ, όπως σε όλες τις τελευταίες συσκευές, η Samsung κρύβει στο καπάκι τα υπόλοιπα περιεχόμενα. Εδώ λοιπόν έχουμε την πινέζα για την απομάκρυνση της SIM και εγχειρίδια, δεν βλέπω κάποια θικούλα προστασίας. Πολύ ωραία. Αφήνω λίγο τη συσκευή στην άκρη. Ωραίο αυτό το τετραγωνισμένο design, μου αρέσει. Και η οθόνη βλέπω δεν είναι κυρτή. Mystic Grey το χρωματάκι, εδώ το μεγάλο module για τις κάμερες. Αφήνω λοιπόν λίγο τη συσκευή στην άκρη να δούμε τι έχει από κάτω. Samsung. Και εδώ βλέπουμε τον φορτιστή, ο οποίος προφανώς είναι Fast Charge στα 25W και εδώ έχουμε το καλώδιο της φόρτισης σε USB Type-C και ένα ζευγάρι ακουστικά ενσύρματα της AKG σε βίσμα USB Type-C και εδώ η μύτη σιλικόνης για τα ακουστικά. Αφήνω και αυτά στην άκρη, να δούμε λίγο τη συσκευή. Να βγάλω την ζελατίνα. Α, okay, δεν πήγαινε στην οθόνη. Ωραία η συσκευή, ωραίο το φινίρισμα, είναι ματ, ώστε δεν πιάνει δαχτυλιές. Να βγάλω εδώ και το αυτοκολλητάκι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το module με τις τρεις κάμερες. Εδώ ο κύριος αισθητήρας είναι στα 12 MP. Ο δεύτερος αισθητήρας είναι ο telephoto στα 64 MP και η τρίτη κάμερα είναι στα 12 MP, είναι ultra wide, ενώ στην πρόσωψη έχουμε μία selfie cam των 10 MP στο κέντρο της οθόνης. Από την αριστερή, από τη δεξιά μεριά, εδώ βλέπω το rocker για τη ρύθμιση της έντασης, το power button, από κάτω το βίσμα το Type-C για τα φόρτιση, το μεγάφωνο, εδώ κλασικά το πενάκι, το οποίο για άλλη μια φορά έχει αλλάξει θέση, έχει πάει πάλι στα αριστερά. Θα μιλήσουμε για το S Pen όταν έρθει η ώρα του review. Και από την αριστερή μεριά δεν βλέπω απολύτως τίποτα, ενώ φυσικά εννοείται ότι δεν υπάρχει mini jack και για πρώτη φορά βλέπω ότι έχει πάει εδώ το tray για την SIM στο πάνω μέρος, ενώ υπάρχει εδώ ακόμα ένα μικρόφωνο. Να κάνω και ένα boot λίγο να δούμε την οθόνη. Galaxy Note 20, secured by Knox. Λοιπόν, με τη μαγεία του μοντάζ επιστρέψαμε για να δείτε και την οθόνη πώς είναι ενεργοποιημένη. Η οθόνη στο Note 20 είναι στις 6,7 inches με ανάλυση Full HD+, δηλαδή 1080x2400 pixels, ενώ δεν έχει κάποιο γρήγορο ρυθμό ανανέωσης όπως έχει το μεγάλο μοντέλο. Φυσικά είναι τεχνολογίας Super AMOLED.
Θα αφήσω λίγο το Note 20 στην άκρη για να μπορέσουμε να τα δούμε και στη συνέχεια μαζί. Να δούμε λίγο και πώς έχει, τι έχει μέσα το Note 20 Ultra. Πάμε λοιπόν ξανά. Ίδιο σύστημα και εδώ, στο πάνω μέρος είναι μάλλον τα εγχειρίδια, εδώ η πινέζα και ισχύει, εδώ έχουμε τα εγχειρίδια, το Quick Start Guide και τα λοιπά, τίποτα το ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ξανά εδώ η συσκευή, πιο μεγάλη, πιο στιβαρή, εδώ το Note 20 Ultra 5G είναι κατασκευασμένο από μέταλλο, το Note 20 είναι πλαστικό, θα το αφήσω στην άκρη, βλέπετε ακόμα πιο μεγάλο το module της κάμερας, θα κάνουμε και τη σύγκριση σε λίγο, πάμε να δούμε τι έχει και εδώ από κάτω. Ξανά εδώ αυτό το χαρτάκι που και ο φορτιστής, ο οποίος μοιάζει ίδιος βασικά και είναι ίδιος, είναι και αυτός φορτιστής των 25W. Βέβαια το Note 20 Ultra, όπως ξέρω, υποστηρίζει και πιο γρήγορη φόρτιση, αλλά με προαιρετικό φορτιστή. Και εδώ πάλι έχουμε το καλώδιο USB Type-C για την φόρτιση και το ενσύρματο hands-free της με την υπογραφή της AKG. Αφήνω λίγο τα κουτάκια στην άκρη για να μην μας ενοχλούνε και να βγάλω εδώ την ζελατίνα από την πλάτη του Note 20 Ultra 5G και το αυτοκόλλητο. Εδώ η απόχρωση, πώς τη λέει, είναι η Mystic Black. Εδώ βέβαια είναι mirror το φινίρισμα, οπότε πιάνει δαχτυλιές. Πολύ μεγάλο εδώ το module της κάμερας. Βέβαια εδώ έχουμε πολύ διαφορετικό σύστημα κάμερας. Ο κύριος αισθητήρας είναι στα 108 megapixels, ενώ έχουμε και τον περισκοπικό εδώ φακό με το zoom, ο οποίος μας φτάνει 50x υβριδικό zoom. Δεν υπάρχει πια αυτό το 100x zoom που υπήρχε, και, που υπήρχε στα Galaxy. Να πιάσω λίγο και το Note 20, να κάνουμε τη σύγκριση, να δείτε πώς είναι οι δύο συσκευές, πώς φαίνονται οι πλάτες τους. Πολύ πιο εντυπωσιακό το Note 20 Ultra 5G, πολύ πιο μεγάλο το module της κάμερας. Εδώ υπάρχει και το laser autofocus, το οποίο μάλλον έχει δώσει λύση στα προβλήματα εστίασης που υπήρχαν στα Galaxy. Ομολογώ ότι το matte φινίρισμα εδώ του Note 20 μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει βέβαια το ότι είναι πλαστικό. Από την άλλη πάλι εδώ το mirror φινίρισμα του Note 20 Ultra 5G είναι πιο πολυτελές. Εδώ βλέπω ότι έχουμε ουσιαστικά και την ίδια διάταξη στα κουμπιά. Εδώ έχουμε το rocker για τη ρύθμιση της έντασης, το power button. Από κάτω πάλι το USB Type-C για την φόρτιση, ένα μεγάφωνο, το S Pen. Από την αριστερή μεριά δεν υπάρχει απολύτως τίποτα, ενώ το tray για την SIM είναι στο πάνω μέρος μαζί με ακόμα ένα μικρόφωνο. Θα ενεργοποιήσω και εδώ μία την οθόνη, να δούμε πώς είναι η συσκευή ενεργοποιημένη. Εδώ η οθόνη είναι μεγαλύτερη, στις 6,9 ίντσες και όπως βλέπετε είναι και κυρτή, με μικρή κυρτότητα αυτή τη φορά. Λοιπόν, όπως έλεγα, μέχρι να ολοκληρωθεί ο οδηγός της κατάστασης, η οθόνη του Note 20 Ultra 5G είναι μεγαλύτερη, είναι στις 6,9 ίντσες, έχει υψηλότερη ανάλυση, είναι QHD+, 1440x3000 κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς αυτή τη στιγμή την ανάλυση. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι είναι τεχνολογίας Dynamic AMOLED 2x, το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε μια οθόνη η οποία υποστηρίζει μέγιστο ρυθμό ανανέωσης 120 Hz, με το λειτουργικό να αποφασίζει εκείνο πότε θα χρησιμοποιήσει το μέγιστο ρυθμό ανανέωσης. Βέβαια, για άλλη μια φορά, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε το variable refresh rate με την μέγιστη ανάλυση της οθόνης, η οποία, όπως βλέπετε εδώ, είναι 1440x3088. Να βάλω λίγο και το Note 20 στα χέρια μου να δείτε την διαφορά, πώς είναι οι δύο οθόνες μεταξύ τους. Εδώ
6,7 ίντσες, 6,9 ίντσες, επίπεδη εδώ η οθόνη, ελαφρώς κυρτή η οθόνη, variable refresh rate, σταθερό refresh rate στην άλλη περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες προδιαγραφές, οι συσκευές στα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι ίδιες και οι δύο έχουν τον Exynos 990, το οποίο ομολογώ ότι είναι ένα foul από πλευράς της Samsung, θα τα πούμε αυτά και στο review. Έχουν 12 GB μνήμης RAM. Και όπως είπαμε και οι δύο έχουν 256 GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ στην προκειμένη περίπτωση η μπαταρία εδώ στο Note 20 είναι στα 4.300 mAh, ενώ στο Note 20 Ultra 5G είναι στα 4.500 mAh. Και ξαναλέω, εδώ έχουμε τις διαφορές στις κάμερες στο module, με τα 108 MP εδώ στο Note 20 Ultra 5G και τα 12 MP για τον κύριο αισθητήρα στο Note 20, ενώ το telephoto εδώ είναι στα 64 MP. Τελευταία διαφορά για την οποία δεν θα πω πολλά γιατί θα το αφήσω περισσότερο για το review είναι το S Pen, όπου εδώ στο Note 20 Ultra 5G είναι βελτιωμένο, έχει πολύ μικρότερο latency και σχεδόν πια θυμίζει η αίσθησή του το ίδιο πράγμα σαν να γράφεις σε χαρτί. Εδώ έχουμε καθυστέρηση στα 9 μιλισεκόν, ενώ στο Note 20 η καθυστέρηση είναι στα 26 μιλισεκόν. Αυτά φυσικά θα τα δούμε και στο review περισσότερο. Δεν ξέρω, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω στα σχόλιά σας τι πιστεύετε για τις δύο συσκευές, τι πιστεύετε για το γεγονός ότι το Note 20 είναι πλαστικό, τι πιστεύετε για την τιμή του Note 20 Ultra 5G, η οποία είναι στα 1.350 ευρώ. Αν έχετε κάποια άποψη για το module της κάμερας, το οποίο εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλο και ενδεχομένως κάποιος να τους ενοχλήσει. Δεν ξέρω, και γενικά θα ήθελα να ακούσω λίγο την άποψή σας για το τι πιστεύετε και για το γεγονός ότι η Samsung εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τον Exynos 990 στην Ευρώπη, ενώ στην Αμερική τα τηλέφωνα έρχονται πια με τον Snapdragon 865 Plus, ο οποίος είναι σαφώς πιο γρήγορος. Αυτά λοιπόν από μένα, περισσότερα θα πούμε στα αναλυτικά review. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι μας για να ενημερώνεστε για την ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη παρουσίαση, μέχρι το επόμενο unboxing, να είστε όλες και όλοι καλά.